μείον 6 μαχητικά F-16 και 2 περιπολικά σκάφη η Τουρκία στο Αιγαίο. Τα στέλνει από τον ναύσταθμο Αξάς στο Κατάρ μόνιμα. 6 μαχητικά τύπου F-16 λοιπόν που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας αναμένεται να μετακινηθούν στο Κατάρ όπου θα επιχειρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σχημάτισαν ένα τμήμα εναέριας διοίκησης και ένα τμήμα ναυτικής διοίκησης για τις δυνάμεις τους που θα σταθμεύουν και θα επιχειρούν στο Κατάρ. Ήδη υπάρχει η συνδυασμένη διοίκηση κοινών δυνάμεων Τουρκίας και Κατάρ, η οποία έχει ως βάση της την στρατιωτική βάση Tariq Ibn Ziyad στην επικράτεια του Κατάρ. Εντός αυτού του πλαισίου, 2 σκάφη περιπολίας της κλάσης Tuzla του τουρκικού πολεμικού ναυτικού θα σταλούν στο Κατάρ για να συμμετάσχουν σε μια σχετική τελετή σήμερα Παρασκευή 26 Ιουλίου. Μετέπειτα, 6 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθούν στο Κατάρ στις 30 Ιουνίου φέτος. Μετά την ενεργοποίηση του τμήματος διοίκησης αεροπορίας και ναυτικού των τουρκικών δυνάμεων στο Κατάρ, τα τουρκικά πολεμικά στοιχεία θα ξεκινήσουν εκπαιδευτικές ασκήσεις σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Στόχος αυτών των ασκήσεων θα είναι οι δύο στρατοί να μοιραστούν εμπειρίες και να εξασκήσουν τις ικανότητές τους σε διάφορους τομείς, ανέφερε η τουρκική ανακοίνωση. Μέχρι τον Αύγουστο, και αν όλα πάνε βάσει σχεδίου για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός της Άγκυρας θα έχει παρατάξει έναν σημαντικό αριθμό δυνάμεων στο Κατάρ. Εκτός από τα πλοία και τα μαχητικά αεροσκάφη που προαναφέραμε, στον οπλισμό του τουρκικού στρατού στο Κατάρ θα περιλαμβάνονται πυροβόλα τύπου TAF-155 Φύρτινα, τεθωρακισμένα τύπου ZMA-15 κτλ. Για να δούμε όμως, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Ένας από τους λόγους που η Τουρκία μετακινεί δυνάμεις στο Κατάρ είναι για να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ντόχα. Οι Καταριανοί το τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίες με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, οπότε η παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης στην χώρα έχει κυρίως διπλωματικό χαρακτήρα. Όπως και να έχει, για την χώρα μας ίσως η εξέλιξη αυτή αποδειχθεί ευνοϊκή, διότι θα μετακινηθούν τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις από το Αιγαίο σε μια μακρινή χώρα. Λέγεται πως τα 2 αεροσκάφη περιπολίας της τουρκικής κλάσης Tuzla, αφού βάση τους ήταν ο τουρκικός ναύσταθμος Αξάς στην Μαρμαρίδα του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.